μια γυναίκα 40 ετών, κάτοικος Καβάλας, επιχειρήσε να βάλει τέλος στη ζωή της στην περιοχή Γλάστρες του παλαιού Καβάλας, πέφτοντας στη θάλασσα, σύμφωνα με τον ιστότοπο kavalapost.gr. Χάρη όμως στην παρατηρητικότητα κατοίκων της περιοχής, η γυναίκα σώθηκε, καθώς ειδοποιήθηκε έγκαιρα η αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γυναίκα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς όπως ανέφερε στους διασώστες, επιχείρησε να αυτοκτονήσει επειδή έμαθε ότι είναι θετική στον κορονοϊό. Η είδηση αυτή καταδεικνύει την άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει μερίδα των πολιτών εξαιτίας της πανδημίας. Οι πολίτες απομονώνονται, κρατούν αποστάσεις και μένουν μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα και η κατάσταση αυτή έχει φυσικά αρνητική επίδραση στην ήδη επιβαρημένη ψυχολογία τους. Δύσκολο είναι, αλλά τι να κάνουμε. Στο σπίτι κλεινόμαστε. Φροντίζετε να μην έρχεστε πολύ σε επαφή με την οικογένεια, με τα υπόλοιπα? Ναι, βέβαια. Προσπαθούμε να τα πάντα. Κατά τα άλλα παραμένετε ενεργός, φροντίζετε να βγαίνετε ώστε να διατηρείτε και μια καλή ψυχολογία? Όχι πολύ. Μόνο το πρωί βγαίνω καμιά ώρα, κάνω περπάτημα και μετά στο σπίτι. Μόνος, φοβάστε? Ναι, μόνος. Ανησυχείτε έτσι όπως τα βλέπετε τα πράγματα στις τηλεοράσεις με τα κρούσματα τους νοσηλευών? Μα ανησυχούμε, είναι να μην ανησυχήσεις. Είναι ένα πράγμα που είναι επικίνδυνο είναι. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα και βγαίνουν από το σπίτι για τις αγορές, είτε για να απολαύσουν μια βόλτα δίπλα στη θάλασσα. Φορούν τη μάσκα τους όχι απλώς γιατί φοβούνται το πρόστιμο, αλλά για να προστατέψουν την υγεία τους. Στο σπίτι και κάπου, καμιά βόλτα εδώ στην παραλία. Φροντίζετε να μην βγαίνετε καθημερινά, να προσέχετε? Για την υγεία μας προσέχουμε, αλλά για το έξω βγαίνουμε. Παίρνουμε το χαρτί, το γράφουμε εκεί που λέει για βόλτα και η αγώνα συνεχίζεται. Η περίοδος του εγκλεισμού είναι ίσως δυσκολότερη για όσους είχαν συνηθίσει σε ένα απαιτητικό καθημερινό πρόγραμμα. Ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι πριν την επιβολή των περιοριστικών μέτρων εργάζονταν 10 με 12 ώρες καθημερινά για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της επιχείρησής τους. Παρόλο που έκλεισαν οι επιχειρήσεις τους, παραμένουν ενεργοί φροντίζοντας και την ψυχική τους υγεία με καθημερινή άσκηση στην Ήπεθρο. Περπάτημα. Πώς θα περάσουμε ήσυχα, μόνοι μας, στο σπίτι, μαγειρεύουμε. Εργάζεστε εσείς αυτή την περίοδο? Βεβαίως. Σε αποστάσεις? Όχι, τα κλείσαμε τα μαγαζιά μας. Κομμωτήριο έχω εγώ, κλειστά είναι τα μαγαζιά μας. Περιμένουμε να λήξει η καραντίνα και ξεκούραστη. Είναι μια δύσκολη περίοδος και οικονομικά φαντάζομαι, αλλά και ψυχολογικά? Κοιτάξτε να δείτε, οικονομικά είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο, όπως και να το κάνεις. Ψυχολογικά τώρα ο καθένας το ξέρει μόνος του. Αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, εγώ το ρυθμίζω μια χαρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πάω τη βολτίτσα μου, κάνω αυτή την άσκησή μου, πάω στο σπίτι, κάνω τις δουλειές μου. Άλλωστε τόσα χρόνια δουλεύω από 15 χρονών, πρώτη φορά κάθισα. Πρώτη φορά. Και ίσως και το απολαμβάνω κιόλας σε κάποια σημεία. Αλλά το οικονομικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και εγώ έχω κατάσταση με γυναικεία ρούχα. Το έχω 34 χρόνια. Όπως είπε και η Γεωργία, ξεκουραστήκαμε λίγο. Αλλά είναι το οικονομικό που τρέχουν τα έξοδα. Αλλά θα κάνουμε υπομονή να περάσει αυτό. Δουλίζα και που ανοίξαμε δεν είχε και τόσο πολύ. Ας ευχηθούμε να συνέλθει λίγο ο κόσμος. Να μπούμε στους ρυθμούς μας. Με υγεία πάνω απ' όλα να βγούμε από αυτή την πανδημία. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θεωρείτε ότι σε αυτή την περίοδο είναι το μυστικό είναι να παραμένεις ενεργός και να τηρείς ένα πρόγραμμα έτσι για να μπορείς να είσαι και καλά μέσα? Και εγώ αυτό πιστεύω, γιατί και ψυχολογικής άποψης νιώθω καλά, γιατί το έχω πάρει απόφαση ότι πρέπει να κρατάμε κάποια μέτρα, πρέπει να είμαστε κλειστό για το καλό όλων μας, πρέπει να προσέχουμε. Να βγούμε γρήγορα από αυτήν την πανδημία, να μπούμε γρήγορα στους ρυθμούς μας και να μπορούμε να χειριζόμαστε την κατάσταση.